Εδώ είμαστε λοιπόν, το καθυστερημένο PC Build είναι έτοιμο, σας το χρωστάγαμε, σας είχαμε πει όμως ότι θα ερχόταν πολύ σύντομα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι ίσως και προτιμότερη περίοδος να το δείτε τώρα, καθότι πια έχουμε μπει σε φάση back to school, back to office, οπότε μπορεί να το δείτε και να πάρετε κι εσείς κάποιες ιδέες, να εμπνευστείτε λίγο για να κάνετε κάποιο δικό σας PC Build. Το κουτάκι το βλέπετε έτοιμο, συναρμολογημένο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Άλλωστε το case το οποίο φιλοξενεί το PC Build, το Silent Base το 802, το είχαμε δείξει ξανά και το Φλεβάρι τότε που είχε πρωτοπαρουσιαστεί και μου είχε αφήσει και τότε τις καλύτερες εντυπώσεις, κάτι που δεν άλλαξε ούτε τώρα. Οπότε λοιπόν πάμε λίγο να μιλήσουμε για το θέμα, για την εμπειρία της συναρμολόγησης, να μιλήσουμε λίγο για πιθανά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε, να μιλήσουμε λίγο για τις επιδόσεις, για το τι θα γίνει με το σύστημα από εδώ και κάτω, έτσι να τα πούμε λίγο, να κάνουμε έτσι ένα χαλαρό βλογκάκι. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με την συναρμολόγηση. Εδώ τα πράγματα ήταν πάρα πολύ απλά για τρεις λόγους. Οι δύο λόγοι αφορούν το case. Ο πρώτος είναι γιατί, όπως είπα και πριν, το case το είχαμε ξαναπαρουσιάσει, άρα λοιπόν το είχαμε στήσει άλλη μια φορά και ξέραμε ακριβώς πώς να το διαχειριστούμε, ξέραμε τις όποιες παραξενιές του, η αλήθεια είναι δεν έχει και πολλές. Ο δεύτερος είναι γιατί το βλέπετε ότι είναι ένα case το οποίο έχει άπλετο χώρο και γενικά κάνει τη δουλειά του συναρμολογητή πάρα μα πάρα πολύ εύκολη. Οπότε ό,τι και να θέλετε να βάλετε μέσα δεν θα νιώσετε πουθενά σε καμία περίπτωση στριμωγμένη ή περιορισμένη. Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι επίσης βλέπετε το case, τα parts είναι πάρα πολύ λίγα. Οπότε αυτό απλοποιεί πάρα πολύ την διαδικασία της εγκατάστασης. Τώρα εδώ να κάνω και μια παρένθεση να πω ότι εμείς τη συγκεκριμένη συναρμολόγηση την κάναμε λίγο διαφορετικά από ό,τι την προηγούμενη φορά και αυτό γιατί ουσιαστικά είχαμε χρησιμοποιήσει το, εκμεταλλευτήκαμε μάλλον να το πω σωστά, το χαρακτηριστικό του αφαιρούμενου motherboard tray για να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα πρακτικά ως test bench για τα βίντεο που σας δείξαμε τις προηγούμενες ημέρες με τις ψύχτρες της Be Quiet. Προφανώς αυτό είναι ένα βήμα το οποίο εσείς δεν θα χρειαστεί να το κάνετε, γιατί αν όντως αφαιρέσετε το motherboard tray, προσθέτετε βήματα στην όλη διαδικασία της εγκατάστασης, να βγάλετε το motherboard tray, να αποσυνδέσετε το fan controller, να ξαναβάλετε πίσω το motherboard tray, να ξανασυνδέετε τον fan controller. Προφανώς όλα αυτά είναι βήματα τα οποία είναι περιττά. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει απευθείας όλων των πραγμάτων μέσα. Πάντως υπάρχει και αυτή η δυνατότητα αν εφόσον την επιθυμείτε. Με το motherboard tray πάντως πάνω στον πάγκο τα πράγματα είναι ακόμα πιο απλά. Οπότε λοιπόν εκεί ξεκινήσαμε. Το πρώτο πράγμα είναι να βιδώσουμε απευθείας το motherboard. Προφανώς πριν γίνει αυτό είχαμε φροντίσει και είχαμε αλλάξει το backplate με το εξάρτημα το οποίο θα χρειαζόμασταν ώστε να μπορέσουμε μετά στη συνέχεια να εγκαταστήσουμε το kit, το σύστημα της υδρόψυξης. Backplate, motherboard πάνω στο tray και από εκεί και πέρα μετά τα δύο το πιο χρονοβόρο ουσιαστικά ήταν να αφαιρέσουμε εδώ την ψυχτρούλα για να μπει από κάτω το NVMe το drive. Είμαστε εδώ η βίδα και ο αποστάτης όπου χρειάστηκαν για να μπει το drive από κάτω, ειδικά αυτή η βιδούλα ήταν από τις πιο μικρές που έχω δουλέψει. Φοβόμουν πάρα πολύ, λέω θα πέσει τώρα κάτω και θα κάνω 2 χρόνια να τη βρω. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είχαμε ευτυχώς ατυχήματα. Τελειώσαμε λοιπόν με το NVMe το drive. Χρησιμοποίησαμε αυτό το slot γιατί αυτό είναι το Gen 4, καθότι είναι Gen 4 και ο δίσκος. Και από εκεί και πέρα μετά, μνημούλες και επεξεργαστής. Εδώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πάρα πολλά για την εγκατάστασή τους. Έχοντας τελειώσει με τα βασικά ουσιαστικά, έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση για το πού θα μπει το kit της υδρόψυξης. Εμείς πήραμε την απόφαση να βάλουμε το kit της υδρόψυξης μπροστά και να βάλουμε τους ανεμιστήρες πάνω. Προφανώς αυτό είναι μια επιλογή δική σας. Θα μπορούσατε να κάνετε την αντίστροφη επιλογή. Για παράδειγμα, να βάλετε το kit της υδρόψυξης πάνω και τους ανεμιστήρες μπροστά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπροστά το case έχει άπειρο χώρο για να μπουν οι ανεμιστήρες. Το ψυγείο μπαίνει από πίσω, υπάρχει και εδώ άπλετος χώρος, δεν ενοχλεί σε τίποτα, δεν παρεμποδίζεται κανένα εξάρτημα. Να σχολιάσω τώρα εδώ ότι και σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε είτε το kit της υδρόψυξης πάνω είτε τους ανεμιστήρες, αυτό εδώ το tray είναι και αυτό αφαιρούμενο, οπότε και εδώ διευκολύνεται πάρα πολύ η διαδικασία της τοποθέτησης, ενώ νομίζω ότι τόση ώρα το βλέπετε, επειδή το Silent Base το 802 δίνει αυτή την επιλογή, εγώ έχω εγκαταστήσει μπροστά το Airflow το panel, το ίδιο πράγμα έχω κάνει και στο πάνω μέρος,
αλλά σε περίπτωση που εσείς θέλατε να έχετε πιο διακριτική εμφάνιση ή και περισσότερη ησυχία, το case δίνει τη δυνατότητα. Υπάρχουν εδώ και τα εναλλακτικά, τα πάνελ, τα οποία έχουν εδώ και το ηχομονωτικό, οπότε και αυτό είναι μια επιλογή. Εγώ για την ώρα θα το αφήσω έτσι, γιατί μου αρέσει περισσότερο. Και φυσικά θα είναι και πιο βολικό για έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει, ας πούμε, για παράδειγμα RGB ανεμιστήρες στο μπροστά μέρος, για να βλέπει και τους RGB ανεμιστήρες και τον φωτισμό του. Τελευταίο, κλείνω εδώ το κεφάλαιο του Airflow. Εδώ βλέπετε ότι ουσιαστικά έχουμε τους ανεμιστήρες της διρόπτυξης μπροστά, πάνω άλλους δύο ανεμιστήρες και άλλο έναν ανεμιστήρα πίσω, αλλά υπάρχουν και χώροι για επιπλέον ανεμιστήρες αν τους επιθυμεί κανείς. Υπάρχει χώρος για επιπλέον ανεμιστήρα πάνω, υπάρχει χώρος για επιπλέον ανεμιστήρα μπροστά, και αυτά εδώ τα καπάκια είναι αφαιρούμενα και μπαίνουν και άλλοι ανεμιστήρες. Οπότε ουσιαστικά μπορείτε να εγκαταστήσετε στο case εδώ όσους ανεμιστήρες τραβάει η ψυχή σας. Τελειώνοντας λοιπόν και με αυτά, μετά ήταν το θέμα του cable management, και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το κουτί από το πίσω μέρος έχει άπειρο χώρο για το routing των καλωδίων, και εδώ φυσικά υπάρχει πάρα πολύ χώρος ώστε να μπουν όλα τα καλώδια σε σημεία, ώστε να μην εμποδίζουν πουθενά το airflow. Το πόσο clean δείχνει το σύστημα βοηθάει και το γεγονός ότι το τροφοδοτικό είναι από κάτω εδώ σε δικό του ξεχωριστό compartment, οπότε πρακτικά είναι σαν να μην υπάρχει και δίνει ακόμα περισσότερο έτσι πιο καθαρό look. Ενώ ακριβώς από κάτω εδώ υπάρχουν και trays για επιπλέον drives για όποιον τα επιθυμεί. Γενικά νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το πώς είναι το εσωτερικό, μου αρέσει που είναι τόσο ευρύχωρο και τόσο καθαρό, και ακόμα και αν θέλετε εσείς να το γεμίσετε και να βάλετε και πιο πολύ φωτισμό RGB, νομίζω θα δείχνει εξίσου ωραία. Τώρα, να σχολιάσω έτσι και δύο πραγματάκια τα οποία εμένα με χαροποίησαν σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα, με το προηγούμενο PC build που είχα κάνει τον Φλεβάριο, που ήταν για το δικό μου το προσωπικό το PC, ενώ αυτό εδώ είναι για το PC το οποίο θα μείνει κάτω στο στούντιο. Να σχολιάσω λοιπόν πρώτον κάτι που αφορά το front panel. Εδώ το front panel του case μας δίνει USB Type-C θύρα. Ευτυχώς εδώ το motherboard, το V560 της Asus, είχε τον σχετικό header, και το τονίζω αυτό γιατί στην πλατφόρμα την AMD, παρότι ήταν πιο ακριβή και ήταν και πιο ακριβό και το motherboard, σχετικό header δεν υπήρχε, οπότε εκεί ουσιαστικά το USB-C το μπροστά έχει μείνει άκλαυτο, κάτι το οποίο με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ. Το δεύτερο έτσι που θέλω να σχολιάσω αφορά τις μνήμες, οι οποίες παίξανε με τη μία στην ονομαστική του συχνότητα με το που ενεργοποίησα το XMP, αναγνωρίστηκαν κανονικά τα 3200 σαν συχνότητα, δεν μου δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα, και αυτό επίσης το τονίζω γιατί πάλι στο προηγούμενο το build, το AMD, εκεί δεν είχα καταφέρει, και πρακτικά δεν έχω καταφέρει ακόμα δηλαδή, να κάνω τις μνήμες να παίξουν στην ονομαστική τους συχνότητα. Οπότε εδώ κάποιο πόντι bonus σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα της Intel. Το τρίτο που θέλω να σχολιάσω αφορά τον φωτισμό. Εδώ τώρα βλέπετε ότι ο φωτισμός που έχουμε είναι σε τρία μέρη. Έχουμε στο motherboard, στις μνήμες και στην υδρόψυξη. Βλέπετε τόση ώρα ότι είναι και συγχρονισμένα όλα αυτά. Αναβοσβήνουν σε αυτό το κίτρινάκι που έχω επιλέξει. Και αυτό εδώ πήγε καλύτερα από ό,τι είχε πάει στο προηγούμενο σύστημα, γιατί εκεί δεν είχα καταφέρει να κάνω ουσιαστικά τις μνήμες να συγχρονιστούν. Εδώ τα πράγματα δεν υπήρχαν τέτοιο πρόβλημα. Εδώ βοηθάει και το γεγονός ότι ουσιαστικά το σύστημα της υδρόψυξης ενώνεται με το motherboard, με το addressable, το RGB, οπότε ήταν προφανές ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αν όμως εσείς δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το addressable RGB ή το έχετε χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο, για να βάλετε ας πούμε μια λεντοτενία, υπάρχει εδώ στα συνοδευτικά του kit της υδρόψυξης και ένας εξωτερικός controller, τον οποίο μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε το φωτισμό της υδρόψυξης από εδώ. Οπότε καλό είναι και αυτό να το έχετε υπόψη σας. Τώρα από εκεί και πέρα ο έλεγχος του φωτισμού γίνεται πάρα πολύ εύκολα μέσα από το συνοδευτικό λογισμικό της Asus, το Armory Crate, το οποίο έχει μια ειδική καρτέλα για το Aura Sync, το οποίο θα δείξουμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Εδώ λοιπόν έχω ανοίξει ήδη το Armory Crate της Asus, και εδώ από κάτω υπάρχει η καρτέλα η Aura Sync. Βλέπετε ότι έχει αναγνωρίσει αυτόματα τα τρία προϊόντα τα οποία έχουν φωτισμό, να το πω έτσι, το motherboard, το μνήμες και το addressable, το LED, το strip, το οποίο είναι συνδεδεμένο πάνω το σύστημα της υδρόψυξης, και δίπλα λοιπόν εδώ υπάρχει η καρτέλα
με τα διάφορα εφέ του φωτισμού. Αυτή τη στιγμή είναι στο breathing σε κίτρινο χρώμα, οπότε αν αρχίσω να αλλάζω τα διάφορα εφέ θα δείτε ότι αρχίζουν και αλλάζουν όλα μαζί ταυτόχρονα τα parts. Πάμε λοιπόν σε στατικό φωτισμό, μπλε. Φυσικά εδώ υπάρχει κανονικά color wheel για να διαλέξουμε ό,τι RGB απόχρωση θέλουμε. Εδώ μοβάκι, ροζάκι, κοκκινάκι, πρασινάκι και ούτω καθεξής, άπειρες οι επιλογές. Αντίστοιχα λοιπόν πάμε να κάνουμε και εδώ το εφέ, το color cycling, να δείτε ότι αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά ο φωτισμός, κάνει ένα κυκλικό εφέ από μόνο του σε όλα τα εξαρτήματα, είναι απόλυτα συγχρονισμένα και φυσικά έχουμε και άλλα εφέ, rainbow, starry night, music όπου κάνει ένα φωτορυθμικό, adaptive color και το τελευταίο το οποίο για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να έχει καθόλου φωτισμό για τον οποιονδήποτε λόγο θέλει να είναι stealth το PC του, υπάρχει και η επιλογή η dark όπου ουσιαστικά απενεργοποιεί τα πάντα. Ωραία λοιπόν, είδατε και το φωτισμό, είδατε πως παίζει, πάμε να μιλήσουμε λίγο και για τις επιδόσεις. Τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για τις επιδόσεις του επεξεργαστή σε βίντεο που θα κάνουμε όπου θα το συγκρίνουμε τον 11600 με τον 5900X, έτσι για το φαν της υπόθεσης. Εγώ σε αυτό το σημείο να πω το εξής, ότι εμένα ο επεξεργαστής μου άρεσε πάρα πολύ, μου δίνει την αίσθηση ενός επεξεργαστή ο οποίος είναι κατάλληλος για τα πάντα, δηλαδή και για productivity και για gaming. Έχουμε 6 πυρήνες, έχουμε 12 threads, έχουμε υψηλές συχνότητες λειτουργίας, οπότε νομίζω ότι τα κάνει όλα πολύ καλά. Πέφτουνε τόση ώρα και benchmarks να δείτε. Εδώ βλέπετε ότι για την ώρα βέβαια είμαι με το onboard το κύκλωμα γραφικών, γιατί έχει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών, έχει το Intel το 750. Αυτό κάνει ικανοποιητικά τη δουλειά του για δουλειά γραφείου και για casual gaming, αν και λίγο στο superposition θα το δείτε, ακόμα και στην ανάλυση στην 720p και στο medium της ρυθμίσης ζορίστηκε αρκετά. Τώρα σε ό,τι αφορά το Drive, το 980 Pro της Samsung, ομολογώ ότι επαλήθευσε στο ακέραιο τις ονομαστικές του επιδόσεις και δεν θα κρύψω ότι έχω ήδη αρχίσει να ζαχαρώνω το μεγάλο το Drive των 2TB. Ελπίζω αργότερα κάποια στιγμή να έχω τη δυνατότητα να το βάλω. Τελευταίο έτσι που θέλω να σχολιάσω αφορά την απόδοση της υδρόψυξης, αν και εκεί θα γίνει ξεχωριστό βίντεο, θα κάνουμε ειδικό βιντεάκι γι' αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι αρκετά αποδοτική, ακόμα και αν την αφήσουμε στις στάνταρ στροφές. Σε υψηλές στροφές κάνει αρκετή φασαρία, ίσως δεν θα τη λειτουργούσα πολύ σε αυτό το mode, αλλά τέλος πάντων είναι ένα kit το οποίο εμένα αυτή τη στιγμή με ικανοποιεί. Και θα βάλω μια άλλη τελεία για να τα πούμε περισσότερα πράγματα στο βίντεο το οποίο θα γίνει αποκλειστικά για αυτήν. Τώρα, τι μέλη γενέστε από εδώ και κάτω. Το σύστημα έτσι όπως είναι σε αυτή τη μορφή είναι περίπου στα 950 ευρώ και αυτό συμπεριλαμβάνει μέσα και το κόστος των parts που μας έστειλε η Be Quiet. Προφανώς εδώ τώρα δεν υπάρχει ακόμα μέσα κάρτα γραφικών. Δεν ξέρω τι θα κάνω σε αυτό το σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω διαθέσιμη μια GTX 980, η οποία προφανώς δεν είναι η κάρτα γραφικών η οποία θα ήθελα να βάλω μέσα. Ιδανικά θα ήθελα να βάλω μια RTX Series 30, όμως σε αυτή την περίπτωση ανεβαίνει πολύ το κόστος. Για παράδειγμα, αν έβαζα μια 3060 Ti, όπου θεωρώ ότι είναι μια κάρτα η οποία ταιριάζει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη σύνθεση, ουσιαστικά το κόστος θα ανέβαινε στα 1550-1600 ευρώ, ένα σεβαστό ποσό, όμως σε αυτή την περίπτωση πια το σύστημα θα ήταν ικανό για τα πάντα, θα ήταν ικανό για productivity, θα ήταν ικανό για δυνατό gaming, οπότε νομίζω θα ήταν ένα all around σύστημα. Τώρα εσείς βέβαια θα μπορούσατε να γλιτώσετε και κάποια χρήματα με δύο τρόπους, κόβοντας ουσιαστικά, διαλέγοντας διαφορετικά parts σε ό,τι αφορά το κουτί και το σύστημα της ψύξης. Εμένα το Silent Base το 802 μου αρέσει πάρα πολύ, από την πρώτη φορά που το είδα το ερωτεύτηκα, αλλά προφανώς είναι ένα ακριβό case, οπότε αν κάποιος κάνει μια άλλη επιλογή, ίσως και λίγο μικρότερο κουτί, μπορεί κάλλιστα να γλιτώσει 100 ευρώ, ενώ άλλα 100 ευρώ μπορεί κάποιος να γλιτώσει εύκολα, αν αντί για το kit της υδρόψυξης πάει και παίξει με αερόψυξη, είτε με ψυχτρούλες σαν αυτές της Be Quiet που δείξαμε τις προηγούμενες μέρες, είτε με κάτι άλλο αντίστοιχο. Λεφτά τα οποία προφανώς θα μπορούσατε να τα
αθροίσετε και να πάνε ίσως σε κάποιο δεύτερο σύστημα αποθηκευτικό ή να πάνε προς τη μεριά του κυκλώματος της κάρτας γραφικών. Τώρα τι άλλο εγώ θα βάλω μέσα, δεν ξέρω. Θα ήθελα ιδανικά να βάλω κάποιο δεύτερο αποθηκευτικό σύστημα, προφανώς μεγαλύτερο. Υπάρχει εδώ δυνατότητα να βάλω ακόμα ένα NVMe drive, αλλά αυτό θα είναι Gen 3 και όχι Gen 4. Ενώ ίσως να βάλω και κάποια video capture card, ανάλογα με τις ανάγκες, το τι θα χρειαστούμε εμείς εδώ κάτω στο στούντιο. Θα ήθελα όμως αυτό το σημείο να ακούσω και τη δική σας γνώμη κάτω στα σχόλια, πώς σας φάνηκε το PC Build, αν τον βρήκατε ενδιαφέρον, αν βρήκατε τις επιλογές των parts που κάναμε σωστές, αν εσείς ετοιμάζετε κάποιο PC Build δικό σας και τι PC Build θέλετε να φτιάξετε, και φυσικά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για ό,τι να ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.